Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση γιατί επιστρέφω στον Καναδά, σε μια χώρα που έχω ζήσει κοντά περίπου 20 χρόνια και έχω περάσει και από εδώ, από το Τορόντο, ένα μικρό διάστημα και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό μου δίνει μια ιδιαίτερη, θα έλεγα, χαρά. Η μετανάστευση δεν αποτελεί νέο κοινωνικό φαινόμενο, αφού είναι συνυφασμένη με διάφορες φάσεις της ιστορίας της κάθε χώρας. Έτσι και η ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης στον Καναδά άρχισε προς τα τέλη του 19ου αιώνα. Εκείνη την περίοδο έφτασαν στον Καναδά οι πρώτοι μετανάστες από νησιά και από χωριά της Αρκαδίας και της Λακωνίας, ως ανειδίκευτοι εργάτες και με ελάχιστη μόρφωση. Αργότερα, στο Μόντρεαλ, δημιουργήθηκε και το πρώτο κέντρο της ελληνοκαναδικής κοινότητας. Από τότε μέχρι σήμερα η μετανάστευση έλαβε αξιοσημείωτες διαστάσεις, ιδιαίτερα μετά τον εμφύλιο και τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Σήμερα, όπως ξέρετε καλά, υπάρχουν πάνω από 271.000 Καναδοί ελληνικής καταγωγής και περίπου 62.715 Έλληνες γεννημένοι που ζουν στον Καναδά. Χωρίς αμφιβολία, στη μετανάστευση βασίζουν την πολιτική τους όλες οι αστικές κυβερνήσεις του Καναδά, είτε είναι σε ομοσπονδιακό επίπεδο, είτε είναι σε περιφερειακό επίπεδο. Περίπου ένας στους 4 Καναδούς ήρθε στη χώρα ως μετανάστης από διάφορες χώρες της Ιφιλίου. Αυτό αντιπροσωπεύει τον υψηλότερο δείκτη μεταξύ των καπιταλιστικών χωρών G7. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση Τρουντό, εισάγοντας την τεχνητή νοημοσύνη στο νέο σύστημα μετανάστευσης, ανακοίνωσε πρόσφατα σχέδιο υποδοχής οικονομικών μεταναστών και συνάμα χιλιάδων εκδόσεων ομοσπονδιακής επιχειρηματικής βίζας από το 2024 μέχρι το 2026. Όπως συμβαίνει σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο, έτσι και ο Καναδάς εκμεταλλεύεται μαζικά το σημερινό εργατικό δυναμικό μεταναστών. Για παράδειγμα, η ομοσπονδιακή έκθεση, η έκθεση γνωστή ως RBC, η οποία δημοσιεύθηκε το 2023, πιστοποιεί πως το 30% των μεταναστών στον Καναδά με πτυχίο ιατρικής, οδοντιατρικής, κτηνιατρικής και άλλων πτυχίων απασχολείται σε άσχετους τομείς. Συγκριτικά βέβαια με το 4,5% των μη μεταναστών που έχουν επίσης σπουδάσει αυτά τα πεδία. Αντιλαμβάνεστε πόσο υψηλή διαφορά δημιουργείται με αυτό την τάση. Ταυτόχρονα αυξάνονται οι εθνικιστικές και ρατσιστικές φωνές. Θα γνωρίζετε πρόσφατα τι είπε ο Πρωθυπουργός του Κεμπέκ, ο Φρανσουά Λεγκό, για τους μετανάστες, ότι θα λιώσουν την γλώσσα, την γαλλική γλώσσα. Εσείς ζείτε εδώ στο Τορόντο και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τον Αύγουστο του 1918 οι Καναδοί σκότωσαν ουκολίγους Έλληνες, κυρίως γυναίκες, 29 γυναίκες και 6 παιδιά. Ήταν τα πιο βία επεισόδια που έχουν ποτέ παρουσιαστεί σε αυτήν εδώ την πόλη. Αυτό ήταν αποτέλεσμα αυτής της έξαρσης ρατσισμού και εθνικισμού από πλευράς των Αγγλοκαναδών. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ο καπιταλισμός γεννάει φτώχεια, μετανάστευση και προσφυγιά. Ο Λένιν είχε διατυπώσει μια διαχρονική θέση, σημαντικό οδηγό ανάλυσης της σημερινής σχέσης ανάμεσα στην καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση και τη μετανάστευση. Απλά να θυμίσω τι έλεγε ο Λένιν.
εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες φεύγουν έτσι και πηγαίνουν εκατοντάδες και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Ο αναπτυγμένος καπιταλισμός τους παρασύρει βία στη δίνη του, τους αποσπά από τις απόμερες γωνιές, τους υποχρεώνει να συμμετέχουν σε ένα κοσμοϊστορικό κίνημα, τους φέρνει αντιμέτωπους με την ισχυρή διεθνή τάξη των βιομηχάνων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μόνο η εξαιρετική φτώχεια αναγκάζει τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν την πατρίδα, ότι οι καπιταλιστές εκμεταλλεύονται με τη μεγαλύτερη ασυνειδησία τους εργάτες μετανάστες. Διόλου τυχαίο πως οι μεγαλύτερες εταιρείες του Καναδά συνεχίζουν να αποκομίζουν τεράστια κέρδη με τους ιδιοκτήτες και μετόχους να αποκτούν τεράστιο πλούτο. Ήδη, τώρα που μιλάμε, τα συνολικά ετήσια εταιρικά κέρδη στον Καναδά έχουν αυξηθεί από 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε 700 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα δε παγκόσμια εταιρικά κέρδη των 200 κορυφαίων εταιριών άγγιξαν τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Καναδά δείχνουν ότι το πλουσιότερο 20% των Καναδών κατέχει το 67,39% του πλούτου της χώρας. Η συγκέντρωση του πλούτου σε μια οικονομική ολιγαρχία επιταχύνεται χάρη στις αστικές κυβερνήσεις, στις αστικές κυβερνητικές πολιτικές, τόσο σε ομοσπονδιακό, όπως είπαμε και προηγουμένως, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Ταυτόχρονα όμως βαθαίνουν οι ανισότητες. Μια γυναίκα, για παράδειγμα, εδώ στον Καναδά χρειάζεται να δουλέψει 15,5 μήνες για να αμοιφθεί το ποσό που παίρνει ένας άντρας σε 12 μήνες. Έχει επίσημα υπολογιστεί πως κάθε γενιά εργαζόμενων γυναικών, έχοντας κατά μέσο όρο 45 χρόνια εργασίας, χάνει 6,7 τρισεκατομμύρια δολάρια, χωρίς βέβαια να λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός. Αυτά δεν είναι δικά μου στοιχεία. Αυτά είναι στοιχεία του Καναδά, σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Παράλληλα, το καναδικό National Institute of Aging, πάλι του Καναδά, πάλι ομοσπονδιακό, προειδοποιεί πως μόνο το 1/3 των ηλικιωμένων μπορεί να αντέξει οικονομικά τη συνταξιοδότηση, ενώ πολλοί έχουν χρέη. Το δε 50% των ηλικιωμένων ατόμων που εργάζονται δεν έχουν την πολυτέλεια να σταματήσουν λόγω αύξησης τιμών ενοικίων και τροφίμων. Επιπλέον, μόνο το 1/3 των εργαζομένων έχει επί του παρόντος συντάξεις στο χώρο εργασίας, γεγονός που παραπέμπει σε επικίνδυνη αύξηση της φτωχοποίησης εδώ στον Καναδά. Παρόλα αυτά, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αντί να διαθέτει χρήματα για αύξηση των λαϊκών αναγκών, θέτει σε ύψιστη προτεραιότητα πολέμου στο εξωτερικό, όπως βέβαια και στα προγράμματα του ΝΑΤΟ. Ήδη ο γραμματέας στην ομιλία του έθιξε το θέμα αυτής της πολεμοκάπηλης μηχανής του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγου χάρη, το πρόγραμμα Joint Strike Fighter, οι αγορές των F-35 που κοστίζουν σχεδόν 74 εκατομμύρια, η συντήρηση πολεμικών πλοίων στο εξωτερικό και επιδοτήσεις της βιομηχανίας όπλων, όλα αυτά αποτελούν κραυγαλαίες αποδείξεις οικονομίας πολέμου. Αναμφίβολα, η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ οδηγεί τον Καναδά στην αύξηση των στρατιωτικών του δαπανών σε βάρος των υπηρεσιών και των αναγκών που χρειάζονται τα λαϊκά στρώματα. Υπόψη πως ο στρατιωτικός προϋπολογισμός του Καναδά το 2023 σχεδόν άγγιξε τα 37 δισεκατομμύρια δολάρια. Με αφορμή τη δαπάνη του Καναδά, αξίζει να σημειωθεί πως αν τα 32 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ πετύχουν το στόχο της πολεμοκάπηλης λικοσυμμαχίας, δηλαδή το ελάχιστο 2% του ΑΕΠ, τότε
η εκτιμόμενη συνολική δαπάνη θα αγγίξει το εξωφρενικό ποσό των 11,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το 2028. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η καπιταλιστική βαρβαρότητα διεκπεραιώνεται με τη σφραγίδα κάθε είδους πολιτικού εκπροσώπου της εξουσίας του κεφαλαίου, είτε στον Καναδά, είτε στην Ελλάδα, είτε και στην ίδια την Ευρώπη, σε κάθε χώρα του κόσμου. Γι' αυτό και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι λαοί είναι παντού κοινά. Όπως στον Καναδά, έτσι και στην Ευρώπη, οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, τα μέτρα λιτότητας και οι δραματικές περικοπές που επιβάλλονται στα 27 κράτη-μέλη έχουν γιγαντώσει την ανεργία και τη φτώχεια ακόμα και στις αποκαλούμενες χώρες ατμομηχανές της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 2/3, για παράδειγμα, των ανέργων αποτελεί το 65,2% από 18 ετών και πάνω, βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Προηγουμένως, ο σύντροφος Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας μίλησε για 95,3 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αποτελεί το 22% όλου του πληθυσμού της Ευρώπης. Βρίσκονται σε αυτό το κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Ειδικότερα στην Ελλάδα, εκατομμύρια άνθρωποι και λαϊκά νοικοκυριά, ιδιαίτερα οι νέοι, ζουν με σημαντικές θερήσεις σε αναγκαία και βασικά αγαθά. Συνολικά, τώρα που μιλάμε, 2.658.400 άτομα, δηλαδή το 26,1% του ελληνικού πληθυσμού, βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Ήδη το 2023, κάθε μέρα απολύονταν 8.486 μισθωτοί. Το τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης για ανάπτυξη είναι πρασινάλογα. Οι μισές συμβάσεις ήταν μερικής απασχόλησης και εκπεριτροπής εργασίας. Μέσα στο περασμένο έτος έγιναν πάνω από 3 εκατομμύρια απολύσεις. Ειδικότερα όσον αφορά στο γυναικείο εργατικό δυναμικό, σε κάθε 100 προσλήψεις αντιστοιχούσαν 97 απολύσεις. Το βέβαιο είναι πως η καπιταλιστική βαρβαρότητα και στις δύο όχθες του Ατλαντικού δημιουργεί συνθήκες εξαθλίωσης. Η οξύτατη ενδοκαπιταλιστική και υπεριαλιστική ανταγωνισμοί επιφέρουν πολυάριθμες εθνοκαθάρσεις, τοπικές και περιφερειακές συγκρούσεις. Εκατομμύρια άνθρωποι του Μόχθου αλληλοεξοντώνονται στο βωμό της εξυπηρέτησης των συμφερόντων της οικονομικής ολιγαρχίας. Καπιταλιστικά, μονοπωλιακά συμφέροντα και οι δεχθεί υπεριαλιστικά εγκλήματα υπάρχουν συνεχώς και χωρίς τέλος και καλύπτονται πίσω από πατριωτικούς, θρησκευτικούς ή ανθρωπιστικούς μανδύες, αλλά και προπαγανδιστικά αφηγήματα εκδημοκρατισμού. Ουσιαστικά, πρόκειται για πολιτικές που βυθίζουν βαθύτερα τους λαούς στη φτωχοποίηση, στην ανισότητα, στην ανεργία, σε εργαζόμενους φτωχούς, σε συνεχείς κρίσεις και κατά συνέπεια σε αέναη κοινωνική και οικονομική αστάθεια, την οποία βαφτίζουν σταθερότητα, αυτή την αστάθεια. Ταυτόχρονα, οι νέοι και οι νέες που μεταναστεύουν στο εξωτερικό με την ελπίδα των σπουδών ή της εργασίας παρατηρούν πως οι σπουδές τους γίνονται χρόνο με το χρόνο όλο και πιο ακριβές. Ο δε μισθός εξανεμίζεται με την τεράστια ακρίβεια το δυσβάσταχο κόστος των ενοικίων, της ενέργειας ή της υγείας. Ζουν σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας, ενώ οι περισσότεροι οριακά τα βγάζουν πέρα. Έρχεται το πρώτο δεκαπενθήμερο και έχει εξαντληθεί ο μισθός. Όλοι και όλες, μετανάστες, παλιοί και νέοι, φοιτητές και φοιτήτριες, δεν συμβιβάζονται με τη φυσικοποίηση της καπιταλιστικής βαρβαρότητας που φέρει την υπογραφή της κεντρικής πολιτικής του ευρωατλαντισμού.
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αμερικανατοϊκών αστικών κυβερνήσεων. Δεν συμβιβάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση του πολέμου, την κατάργηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, τις μειώσεις των συντάξεων, την ανασφάλεια των εργαζομένων, τη φορολογία του λαού και βέβαια την κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων. Στις ευρωεκλογές, στις 9 Ιουνίου, τιμωρούν τα κόμματα συνενόχους που είναι ευθυγραμμισμένα με την πολιτική που οδηγεί σε αυτά τα εγκλήματα. Τιμωρούν τη Νέα Δημοκρατία, τιμωρούν το ΣΥΡΙΖΑ, τιμωρούν το ΠΑΣΟΚ, τιμωρούν τη Νέα Αριστερά, αλλά και κάθε συστημικό εκπρόσωπο της αντιλαϊκής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας οι οδηγίες και κατευθύνσεις που ψηφίζονται στο Ευρωκοινοβούλιο ενσωματώνονται στους νόμους των κρατών μελών. Αυτές τις οδηγίες και τους νόμους που είναι στρατηγική του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ψηφίζουν όλοι μαζί. Και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟ και Βελόπουλος και άλλοι στο Ευρωκοινοβούλιο και στη Βουλή. Ο σύντροφος ο Λευτέρης Οικονόμου Αλαβάνος μπορεί να σας πει πολλά για αυτά τα θέματα. Τι είπατε? Α, συγγνώμη. Απολογούμε. Στις ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου συμπορευόμαστε με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για να δυναμώσουμε την πανευρωπαϊκή αντεπίθεση των λαών και βέβαια της νεολαίας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η ιστορία του διεθνούς εργατικού κινήματος διδάσκει ότι σε πολλές χώρες οι μετανάστες πρωτοστάτησαν στην ανάπτυξη των εργατικών κινημάτων και αγώνων που αποτελούν σταθμό στην ιστορία του εργατικού κινήματος. Οι αγώνες τους διαπαιδαγωγούν τις νεότερες γενιές, όπως συνέβη με τη γενική απεργία το 2019 στο Winnipeg, την εργατική απεργία στο Vancouver, που οδηγεί το 1940 στην κοινωνική ασφάλιση, όπως ξέρετε, ή ακόμα και τις απεργίες της δεκαετίας του 70, ακόμα και πρόσφατα στο Κεμπέκ. Στην εποχή μας, χιλιάδες είναι οι Έλληνες και Ελληνίδες που μετανάστευσαν τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα. Λόγω της καπιταλιστικής κρίσης, της φτώχειας και της ανέχειας, ούκο λίγοι εξ αυτών είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών. Σε κάθε πάντως εποχή, η μετανάστευση αξιοποιείται ως μέσο συμπίεσης για μείωση μισθών και κατακτήσεων της εγχώριας εργατικής τάξης, για την αύξηση της καπιταλιστικής κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας. Αξιοποιείται από την εργοδοσία σε κάθε χώρο δουλειάς και κλάδο, αλλά και πανεργατικό επίπεδο για τη διάσπαση της ενότητας των εργαζομένων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αποτελεί τη μοναδική πολιτική δύναμη που παλεύει για να πάψει η εργατική δύναμη να είναι εμπόρευμα, για την κατάργηση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, δηλαδή τη βάση πάνω στην οποία ευδοκιμεί η μετανάστευση. Η δεινή θέση και τα διέξοδα που έχουν περιέλθει εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ελλάδα είναι παράγωγο καπιταλιστικών πολιτικών εκμετάλλευσης και σχετίζονται με τη διαχρονική σύγκληση των αστικών κομμάτων ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας, Νέας Αριστεράς, ΠΑΣΟΚ και ούτω καθεξής σε κρίσιμα στρατηγικά ζητήματα. Η σύγκληση με τη Νέα Δημοκρατία πιστοποιεί ένα πολιτικό υβριδισμό και συνάμα μια συνολικότερη ιδεολογική και πολιτική αντιδραστικοποίηση που αποτυπώνεται στις επιπλέον συγκλήσεις τους επί της πολεμικής οικονομίας και του μιλιταρισμού της πολιτικής από την υπεριαλιστική μηχανή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΝΑΤΟ ΗΠΑ. Ο λαός γνωρίζει καλά πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βελτιώνεται, ανατρέπεται. Τον Ιούνιο ένα πολύ πιο ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην Ευρωβουλή μπορεί να αποκρούσει τα αντιλαϊκά σχέδια της καπιταλιστικής διακρατικής ένωσης. Η συμπόρευση επομένως και ενίσχυση του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές θα δώσει δύναμη και ελπίδα στο λαό.
θα σηματοδοτήσει αγωνιστικό μήνυμα μαχητικής αισιοδοξίας όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη, αλλά και εδώ, στον Καναδά, στη Βόρεια Αμερική. Οργάνωση και πάλι για πιο ισχυρό ΚΚΕ στις 9 του Ιούνιου. Πάλι για ανασύνταξη του λαϊκού κινήματος και ανατροπή της κυρίαρχης ευρωατλαντικής πολιτικής. Γιατί μόνη διέξοδος είναι ο σοσιαλισμός. Με αυτόν τον κοινό στόχο δίνουμε μαζί με το ΚΚΕ τον καθημερινό αγώνα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον Καναδά. Συντρόφισσες, σύντροφοι, κλείνοντας, θα έλεγα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η γη της επαγγελίας που στηρίζουν και υποστηρίζουν τα κόμματα του συστήματος. Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις, όπως είπαμε προηγουμένως, Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές οι κυβερνήσεις, αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατεδάφισαν τα δικαιώματα του λαού και των εργαζόμενων για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων και συνεχίζουν ακριβώς τον ίδιο δρόμο, ακριβώς την ίδια πολιτική. Με το ΚΚΕ πιο δυνατό ανοίγουμε το δρόμο της αντεπίθεσης. Σπάμε τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Σας ευχαριστώ.